Και αν είσαι καλά. Ποιος? Το air condition. Σήμερα είναι Τρίτη και είναι 6 Ιουλίου και ήρθε η κουμέρα να γυρίσουμε στο Τρίτη. Ήρθε στην ώρα της ακριβώς. Ακριβώς στην ώρα μου. Έκανα 5 λεπτά καθυστέρηση. Τίποτε, κάτσε να φέρω πιο κοντά την κάμερα να σε πιάνει τον ήχο. Α! Κάνουμε κανένα χαλαρό πριν να κάνουμε τα σοβαρά. Έχουμε ήδη ξεκινήσει. Πες μου, ποια είναι τα αιτήματα σου, ποια είναι τα προβλήματα σου, θες να συζητήσεις. Τα αιτήματα. Βασικά είμαι πολύ στεναχωρημένη για αυτό που έγινε το Σαββατοκύριακο. Περάσαμε πάρα πολύ μεγάλη έτσι. Μίλα λίγο πιο δυνατά. Είναι πολύ κρίμα όλο αυτό που γίνεται. Πω να φέρω ένα μαξιλάρι να φέρουμε πιο ψηλή, συνέχισε εσύ. Ναι. Ελευθέρα. Είναι πάρα πολύ λυπηρό να γίνονται τέτοιες μεγάλες καταστροφές από ανθρώπινες παραλογίες και παρορμήσεις. Να μην πω κάτι χειρότερο, θα με συγκρατήσει. Εντάξει, είναι πάρα πολύ κρίμα αυτοί οι άνθρωποι. Πρωτίστως οι άνθρωποι που χάσαν τη ζωή τους, δευτερευόντως οι άνθρωποι που χάσαν τις περιουσίες τους, τα ζώα τους, τα περιβόγια τους, όλα αυτά είναι... Κανένας δεν είπε κάτι για τα ζώα που κάηκαν. Μιλώντας για ζώα, κάτσε να φέρω λίγο μέσα το ζώο, με συγχωρείτε. Είναι... Να φέρω το δικό μου το ζώο. Επεράσαμε έτσι ένα πολύ επίπονο και δύσκολο Σαββατοκύριακο. Εμείς που τα βλέπαμε από τους δέχτες μας και μυρίζαμε τους καπνούς και βλέπαμε τις φωτιές. Φαντάζομαι οι άνθρωποι που τα έζησαν από πρώτο χέρι. Πόσο δύσκολο ήταν και για... Συγγνώμη, ήρθα. Πιο πολύ δύσκολο ήταν για εκείνους τους ανθρώπους. Έλα, Λάκη. Έλα να βρίσκεις εσύ στο πλάνο. Λάκη μου... Μην γλύφεις τα παπούτσια της κουμπάρας. Λάκη μου... Ξέρεις με, ναι! Τώρα σου δείχνω τη λατρεία του. Εντάξει. Αγιά μου, σκεφτείγες τα ζώα και ήταν και χτινοτροφικά ζώα και pets και κατοικίδια. Έλα, παπί μου, έλα το στη μάμα. Έλα. Σε κάποια φάση ήρθαν μπροστά σας οι πυρκαγιά, ναι. Ναι, φαίνεται που το... Από το φράγμα της Καλαβασού εφαίνεται οι αιστείες, πολλές αιστείες εφαίνονταν. Και ήταν σχεδόν μαύρος ουρανός. Δηλαδή ενώ ήταν κατά μεσήμερο, ήταν μαύρος. Εμείς δεν είχαμε καταλάβει γιατί ταυτόχρονα είχαν και πυρκαγιές και η Λεμεσός και ο Πύργος και η Παρεκκλησιά. Οπότε δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε από πού είναι οι φωτιές, από πού είναι οι καπνοί. Ήταν πάρα πολλές οι αιστείες της φωτιάς, σε πάρα πολλές περιοχές. Τι έπαθες, Λάκη μου! Παραπονιέται που θα το βγάλω έξω. Εντάξει, θα σε βγάλει. Έλα να σε βγάλω στο πλάνο. Θέλω να σε κάνω star. Ναι, δεν είναι star. Έλα να σε βγάλω στο βίντεο. Θα τον κάνεις τώρα. Ναι, θα τον σε κάνω star, έλα να σε κάνω διάσημο. Όπως έκανα και τη Μαρία. Ξέρεις ότι η Μαρία μετρά τα vlogs με η τον Μαρία Λάκη. Τριβωνίδου μετρά τα vlogs με τον Λάκη και σκέφτεται ο Λάκης ένας κύριος και τόσα και εγώ μόνο ένα. Όχι, δεν το σκέφτεται αυτό. Είναι φανατική Λάκη vlog. Είναι Λάκη vlogιστρία. Ναι. Α, γι' αυτό ήξερες ότι φαίνεται μεγάλο στα βίντεο. Ναι, μας τα είπε η Μαρία. Έλα να εξηγηθούμε. Πες δεν είναι κρυφτό. Έλα να σε βγάλω στη κάμερα, νομίζεις πως θα το βγάλω έξω. Οπότε πάει να σου κρυφτεί. Ναι. Αχ, εγώ στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, γιατί παρακολουθούσα το έργο. Κάνε και εσύ τα αιτήματά σου, έλα έχεις δύο ψυχολόγους εδώ. Έλα πες τα αιτήματά σου και εσύ να σταλείς Αριστονίκη. Κάμια παράπονα του σου λέει, αυτή με βγάζει έξω Αριστονίκη. Με παίρνει στο δωμάτιο μου Αριστονίκη. Εγώ θέλω να είμαι εδώ στο σαλόνι και με βγάζει έξω, δεν με αφήνει να κατουράω στο σαλόνι. Καταπιέζομαι, τραβάω ζόρι, πες τα λαράκι μου, πες πως επειδή και θάλασσα αυτές το βράδυ. Ναι, και με έπαιρνε με το ζόρι στη θάλασσα, κατάλαβες Αριστονίκη. Κατάλαβα. Εγώ πηδούσα τα κύματα, αυτή ήθελε να με βάλει μέσα. Μάλιστα. Το είπες τα παραπονά σου, που λες εγώ έβλεπα ρίκτο πρωί της Κυριακής και στενοχωρήθηκα γιατί σε κάποια φάση ρωτώ δημοσιογράφος έναν επιχειρηματία μου μιλούσε ανθρώπινες απώλειες, κάηκαν 4 άνθρωποι.
Και λέει το πιο σημαντικό, λέει ότι χάθηκαν επιχειρήσεις. Δηλαδή δεν του σχολίασε καθόλου, δεν στάθηκε καθόλου στις ανθρώπινες απώλειες. Και εκεί χύμωσα πάρα πολύ. Κύριε Λέση. Χύμωσα πάρα πολύ. Κατάλαβες. Να στεναβάνε. Είναι άσχημα από κακή συνεννόηση αυτή τη στιγμή. Θα σε πάρω αγκαλιά και θα σε πάρω έξω. Έγινε παρανόηση, Λάκη μου. Λάκη μου, έχεις φοβίες, φοβίες εγκατάληψης. Έχεις άγχος αποχωρισμού, αγάπη μου. Έλα, πέ μου τι σου κάνει, πέ μου. Έλα να πεις τα παράπονα σου στην αριστερή, κοιτά, άκουσα την πριν. Μάλλον παίζεται κρυφτό. Κοιτάξτε, μερικές φορές ο Λάζαρος το φωνάζει Βλάκη. Βλάκη το φωνάζει. Ναι, τον έχω ακούσει να το λέει. Το λέει Βλάκη. Έλα μάνα μαγκαλίτσα! Έχουμε κόψει και τα τρίτς για να μπορώ να το... Μείνε εκεί! Μείνε εκεί! Μείνε εκεί! Μείνε εκεί! Μείνε εκεί! Μείνε εκεί! Έλα να σε πιέσει μάνα μαγκαλιά θα σε πάρω, βρε βλαμμένε! Βρε βλαμμένε! Βρε βλαμμένε! Είπαμε, πρέπει να μάθεις να ξεχωρίζεις το καλό άγγιγμα από το κακό. Ναι, θα διαβάσεις το παραμύθι που έγραψα. Η Αριστονίκη έχει γράψει ολόκληρο βιβλίο με αυτό το θέμα. Μπορεί. Πώς να ξεχωρίζουμε το καλό άγγιγμα από το κακό. Για καλό άγγιγμα σε φέρα εδώ. Μπορεί. Πες της τώρα τα προβλήματά σου. Mm. Πες τα θέματά σου κι εσύ. Πρέπει να μάθεις να ξεχωρίζεις το καλό άγγιγμα από το κακό. Ναι. Ναι. Σκεφτείτε, ας πούμε, μπορεί κάποιοι να λείπαν από το σπίτι τους και να κάνουν το σκύλο τους και να κάνουν εκεί. Πολύ δύσκολα πράγματα. Ώστε, και εσείς μυρίζετε και το καμένο, ναι. Ναι, μυρίζαμε το καμένο. Λέει, λίγο πιο δυνατά. Εφοβόμασταν κιόλας, γιατί δεν ήμασταν και πολύ μακριά. Όχι, δεν είσαστε. Και επειδή η φωτιά δεν έτρεχε, πετούσε. Πραγματικά πετούσε, δεν ήξερες από πού θα σου έρθει. Ναι. Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Και η Καλαβασός έχει βιώσει ξανά, το 2006 είχε καεί. Ναι. Γύρω-γύρω είχε περικυκλωθεί από φωτιές. Καλαβασός είναι το χωριό στο οποίο διαμένει η Κουμπάρα. Και εντάξει, ήταν δύσκολο. Και ο Κουμπάρος και τα κουμπαρόπεδα και τα ζώα της αυλής. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά, να τα βιώνεις. Θυμάσαι που κάναμε και την εκπομπή για το μάτι που... Θυμάμαι. Πόσο επίπονη ήταν εκείνη η κατάσταση. Mm-hmm. Άραστε, τι άλλα νέα. Εντάξει, αυτός είναι ο απόϊχος του Σαββατοκυριακού. Ωραίος Σαββατοκυριακού. Εντάξει, μέχρι να έρθω μεγάλωσα, είμαι ένα χρόνο μεγαλύτερη. Α, ναι, καταλώ, δεν είναι γιατί λες κουμπάρας. Ήταν πριν από τις φωτιές, την προηγούμενη Πέμπτη. Ναι, ναι, ναι. Ναι, πέρασες καλά στα γενέθλιά σου. Τέλεια. Μέχρι τώρα τις έχω χαλάσει μια πρωτοχρονιά για ένα γενέθλιο. Ναι, ναι, ναι. Και ακόμα κάνεις παρέα. Δεύτεσαι εσύ, παιδί. Εμέσως. Δεύτεσαι. Εμέσως πλήρως σαφώς. Εμέσως, αλλά σαφώς. Ήταν υποσχεδιακά τα γενέθλια. Δεν πειράζει. Πήραμε μαθήματα. Όμως την επόμενη μέρα τα ξαναγιορτάσαμε. Α, ναι! Τα ξαναγιορτάσαμε, ναι, γι' αυτό πήγαμε και την Παρασκευή. Και μου γράφει και μια κυρία, έχω μια ιδέα για τη συνέχεια στο αυτοκίνητο. Γιατί τραβούσα βίντεο στο αυτοκίνητο που, και που ήρθα στα γενέθλιά σου και που ήρθα και την επόμενη. Και λέω, ποια ιδέα έχετε. Δεν αισθάνεστε άνετα στο σπίτι σας και δεν αισθάνεστε ασφάλεια να τραβάτε βίντεο. Σε έλεγα και εγώ κούνια που σε κούναγε. Έχουμε την κουμπάρα μας και πάμε να τη βρούμε και οδηγούμε πολλές ώρες. Αυτό που όλοι έχουν, τα ξέρουμε όλα. Είναι όλοι εντάξει, η κοπέλα δεν είπε, είμαι σίγουρη, έχω μια υποψία, είπε. Άσχομαι να πω. Τι λες. Ξέρω λίγα σύντομα. Τι λες, νιώθω άνετα στο σπίτι μου, πώς με βρίσκεις. Νιώθω μια χαρά σε νιώθω στο σπίτι, γιατί να μην νιώθεις άνετα. Απλά μας χωρίζει έναν ολόκληρο βουνό. Που κάθε φορά για να έρθω ή εγώ σε σένα ή εσύ σε μένα. Θέλουμε μία ώρα οδήγηση. Κάνουμε... Τι μία ώρα οδήγηση, εγώ έκανα 2 ώρες σήμερα να έρθω. Μάνα μου την. Μάνα μου την καημένη την πτωχή την κουμπάρα. Μην γλύφεις τα πόδια της κουμπάρας, δεν ξέρουμε αν της αρέσει. Ποδολάγνε.
πώς το λέει ο Μιχάλης, πορνόγερε, ποδολάγνη πορνόγερε. Μέχρι να έρθει σπίτι μας, εμείς έχουμε να αποκτήσει ακόμα ένα κατάκι. Πώς? Ήταν αδέσποτο, το εγκατέλειψε η μαμά του. Και το δεσποποίησατε. Και ο γιος μου ήθελε να το πάρουμε και αυτό γιατί ήταν κρίμα. Και το ανέλαβε ο... Ο Λαζάρος. Πατιό, η σκουλερίνγκε μου. Το ανέλαβε ένα πορτοκαλάκι, το κατάκι. Μου τα έχει κάνει δώρο μια πάρα πολύ καλή φίλη. Εμπολά ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Ναι, τον ανέλαβε ένα πορτοκαλάκι στο μικρό κατάκι. Το είναι υπό την προστασία του. Γιατί έχουμε και την. Πορθήτρια. Μάλιστα, η οποία εκείνη δεν μπορεί να δει άλλο πλάσμα μέσα στο σπίτι. Τώρα, πώς τόσο φιλής είχε άνθρωποι, βγάλατε τόσο αιμοβόρα ζώα, ο Θεός δεν εμείς που τα ζώα, δεν εμείς, είναι τα γονίδια μας. Το ζώο μας εμάς εδώ πέρα πώς σου φαίνεται? Είναι μια χαρά. Είναι ένας κούκλος. Λακί μου, να σε πάρω να κάνεις μπάνιο με την Τζόπλιν και τον Ζήτη. Άλλο να σου δείξω πώς πήγαινε στη θάλασσα. Θα κάνετε πολλές τρελές μαζί. Κατήσι μας και μαύρη τύχη μας. Τώρα να δεις να γελάσεις. Εσύ πήγες να κολυμπήσεις? Όσο πρόλαβα. Πού ήταν ο Λάκης? Εδώ. Θα πάμε να κάνουμε. Μπαίνε μέσα, χτυπήσε όπως το λαγόν την αζόντα. Μπαίνε μέσα, χτυπήσε όπως το λαγόν την αζόντα. Εσάς είναι διαφορετική σκύλη, σας, Εμάς μπαίνει ο Ζήτης μέσα, κολυμπάει κανονικά. Τι ωραία! Και η Τζόπλιν τον βρίσκει στο πίσω, οπότε κολυμπάει και εκείνη. Νυχτερινό ρομαντικό μπάνιο με τον Λάκη. Μια χαρά. Μπράβο, Λάκη μου! Ήταν η πρώτη του φορά. Κατάφερε τρεις φορές να μπει στα βαθιά και να βγει. Μπράβο. Τα βαθιά εννοώ να μπει μέχρι 3 μέτρα, με φαίνεται και πολύ βαθιά. Αλλά δεν ξέρω σου αρέσει η θάλασσα, θα μάθουμε. Πες την Αριστονική, ήταν ωραία στη θάλασσα. Ναι, και πήραμε και ένα carrier. Πήραμε και ένα. Το είδες έξω? Όχι. Είναι ένα κουτί που του βάζει πεβέρν, ο κουτί είναι σαν το πλαστικό container που είναι δικό για να μεταφέρει τα ζώα στο αεροπλάνο. Ναι. Και κάνει και για να βάλει τα ζώα στο αυτοκίνητο. Οκ, αλλά είναι με τις αποσκευές. Δεν ξέρω, δεν θα είναι. Απλώς μου είχε πάνω αυτοκόλλητα live animal και λέω γιατί λέει live animal. Μου λέει γιατί θα πας με το αεροπλάνο, δεν ξέρω που τα βάζουν τα ζώα. Νομίζω με τις αποσκευές. Ναι, και τους βάζεις και παγάκι για να πίνουν νερό. Θες να ταξιδέψεις, Λάκη, σου βγάλω διαβατήριο. Πού θα πάμε, Πού θα πάμε, Λάκη? Μακριά από την Κυριακή. Μας ξυπνάει η Κυριακή κάθε πρωί. Λάκη σήμερα μου. Το πρωί είναι ώρα 6.30, χτυπούσαν τα ξυπνητήρια της Κυριακής. Ξύπνησε και το παιδί. Αυτά. Δεν σου, Λάκη. Ξέρεις με εμένα. Ξέρεις την Αριστονική. Όχι τον καφέ μου, ρε. Όχι, απαγορεύεται η σκυλιά να πίνει καφέ. Δεν πίνει καφέ, είσαι μωρόν ακόμα. Απαγορεύεται. Κόρη, ξέχασε μαζί στη Λένη Μαριάννα έναν άρθρο που έλεγε μια είναι ιδιαιτεριότητα ναι, για το σκόλο. Ούτε τα κρεμμύδια, ούτε ναι. Καφέ, ούτε ζάχαρη. Τίποτα. Πάνε τα φραπεσουλάκια τελειωμένα. Ναι. Θέλει αγάπε. Είσαι ένα κούκλο. Μαύρο έβαινο κούκλο. Αυτά, θες να πεις τίποτα άλλο, ναι, γελάσαμε πολλά σε το live. Δεν πειράζει. Είχε και μέρες που είμαστε λίγο πεσμένοι. Εντάξει, είναι. Θέλουμε λίγο καιρό να ξεμουδιάσουμε. Να βάλουμε στην περιγραφή του βίντεο την εκπομπή που είχαμε κάνει για το μάτι του, μας είχες γράψει για διάφορα. Λοιπόν, αυτός ο σκύλος θα πάει στα παρασκήνια. Γεια! Χαιρέτα τον κόσμο. Γεια, χαιρέτα. Γεια σας πες τους. Πάω. Bye! Να βάλουμε, να θυμηθείς και εκπομπή που είχαμε κάνει για το μάτι, για την πυρομανία, γιατί εκπομπή ήταν αυτή. Όχι, έκαναμε, ήταν 23/7 το μάτι. Ναι. Νομίζω ήταν καθημερινή.
Πρέπει ή την αμέσως επόμενη μέρα να κάνουμε εκπομπή. Ναι, κάνουμε μαζί εκπομπή. Ήταν πρώτες βοήθειες ψυχολογικές για πυροπλήκτους, ναι, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Θα τη βρούμε και θα τη βάλουμε στην περιγραφή για όποιον ενδιαφέρεται. Αυτά. Α, πάμε να κάνουμε τα σοβαρά τώρα. Α, αυτό είναι έτσι πολύ λάθος.